Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι, μιλώ Πέτρες και σήμερα από την τηλεόραση 10 και σήμερα εδώ θα ασχοληθούμε με τη λαϊκή ιατρική, μιας και χειμώνας, όλο και θα μας χρειαστούν αυτά που θα ακούσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνης της εποχής, για τις θεραπείες εκείνης της εποχής, όμως θα μας συνοδεύσει και το Δημοτικό Συγκρότημα του Δήμου Τρικαίων με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια για να σπάσουμε έτσι την μονοτονία της ομιλίας μας και της λογογραφίας μας. Όταν λέμε ιατρική λαϊκή, εννοούμε την ιατρική που ασκούν άνθρωποι ανειδίκευτοι στην επιστήμη με σκοπό, χρησιμοποιώντας μεθόδους και μέσα εμπειρικά, να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τους γιατρούς. Υπάρχουν στην ορολογία τους όμως και διαφορετικές λέξεις για τις παθήσεις των ασθενών. Δεν είναι μόνο διαφορετικοί ως γιατροί, έχουν διαφορετικές λέξεις στις ασθένειες και διαφορετικές φυσικά θεραπείες. Ας δούμε ενδεικτικά λοιπόν πώς λέγονται στην ιατρική ορισμένες ασθένειες. Ο αρέτσικας είναι ο κάλος, η θερμασιά, η ελονοσία, ξεχασμένη βέβαια για σήμερα σε εμάς τουλάχιστον αρρώστια. Το κακό σπυρί, ο άνθρακας, ο κεφαλιάης, που είναι η μικρανία. Η κυτρινάδα ή χρυσή, ο ίκτερος, αυτό βέβαια το ξέρουμε, είναι πολύ πιο γνωστό από όλα τα άλλα. Η κλούρια, είναι μυϊκή ατροφία των μυρών στα μωρά. Οι κουλόθρες, νομισματοειδείς λιχίνες, όπως λέγονται κανονικά, το μεσοκόψιμο ή κοψομέσωσμα, που είναι η δισκοπάθεια, αλλά και το λιθοπάτημα, που είναι το απόστημα σε πέλμα του ποδιού, η μπλούντα, που είναι η αναφυλαξία, τα πάκια, που είναι και αυτά μεσοκόψιμο, το σφαϊό ή σφάχτης, που είναι ο κολικός των οδέρων, της χολής, των νεφρών ή της κολικοδίτιδας. Σώνται τα δέντρα, σώνται τα γαρούλα, σώνται και τα κλαριά. Όσο και τα χαρούλα, τα χαρούλα, με τα σγουρά μαλλιά. Και γλυκό το φίλημα σου. Άρχισε να τρως, να πίνεις ζαχαρούλα και να στολίζεσαι. Ψήχω να τρως, να πίνεις ζαχαρούλα και να στολίζεσαι. Μπορεζά χαρούλα μου το όνομά σου και γλυκό το φίλημα σου. Οι γιατροί τώρα, οι οποίοι ασχολούνταν με αυτές τις ασθένειες που είπαμε προηγούμενα, ήταν οι γιατροί δηλαδή και οι γιατρούσες, γιατί ήταν και οι γυναίκες, ήταν αυτοδίδακτοι. Γιατρός γίνεται ο παθητής που αποκτά την πείρα από τον εαυτό του ή από άλλα πρόσωπα που περιποιείται. Τα φάρμακα που χρησιμοποιεί ο εμπειρικός γιατρός είναι ή ιδιοσκευάσματα από διάφορα βότανα του βουνού που αν δεν ωφελούν τουλάχιστον σίγουρα δεν βλάπτουν ή είναι φάρμακα από το φαρμακείο που τα υποδείχνει ο ίδιος.
Η διάγνωση της ασθένειας είναι επίσης εμπειρική και συμπτωματική. Δεν έχει ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει κατάλληλα όργανα διάγνωσης εκτός από ένα κοινό θερμόμετρο. Όταν αρρώστανε κάποιος, αφού περνούσαν κάμποσες μέρες χωρίς καμιά ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, ελπίζοντας μήπως περάσει μόνη της η αρρώστια, προσπαθούσαν στην αρχή με πρακτικά μέσα, με γητέματα, με εξόρκια, να κάνουν τον άρρωστο καλά. Όταν η κατάσταση χειροτέρευε και ο άρρωστος κινδύνευε, καλούσαν τον γιατρό να σώσει την κατάσταση, όχι γιατί πίστευαν στις δυνατότητές του και στις ικανότητές του, αλλά έτσι, για να μην έχουν τύψεις, να πούνε ότι εξάντλησαν τα πάντα πριν αφήσουν τον άνθρωπο να πάει σαν το σκυλί στα μπέλη, όπως λέγανε. Αν ο γιατρός προλάβαινε τον άρρωστο ζωντανό, προσπαθούσε, όσο το επέτρεπαν οι περιστάσεις και τα μέσα που είχε στη διάθεσή του, να σώσει την ασθενή. Οπότε, αν τον έσωζε, τον εξύψουναν τον γιατρό. Πολύ καλός γιατρός αυτός. Έσωσε τον άρρωστο από του χάρου τα δόντια. Αν ο γιατρός όμως ο καημένος έφτανε αργά και προσπαθούσε βέβαια να σώσει τον ασθενή, αλλά διαπίστωνε ότι ήταν αδύνατο πλέον να γίνει αυτό. Και μερικές φορές μπορεί να άκουγε ακόμα και την καμπάνα της εκκλησιάς να χτυπάει όταν έφτανε στο χωριό, τότε λέγανε άδικα το φέραμε. Τζάμπα ξοδευτήκαμε, τίποτα δεν έκανε. Μήπως ξέρει κι αυτός τίποτα παραπάνω από μας. Άιντε ρε θέγησα, άιντε να κάνω γιούρια, ώρα στην ποδιά, ποδιά σου την καινούρια. Γιούρια στα παλιούρια, Γιούρια βρε Γιούρια, στα βλάχικα τσαντούρια. Άιντε ώρα θέλησα, άιντε να κάνω νάζια, ώρα στην ποδιά, ποδιά σου τη γαλάζια.
αγάπα Γιούρια, 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 αγάπη μου καινούρια. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούσε η ιατρική, η πρακτική ιατρική, η λαϊκή ιατρική, η πρακτική γιατρή και γιατρούσες, όπως σας είπαμε, ήταν, όπως είπαμε, πρώτα-πρώτα από τη φύση. Έχουμε τα άνθη της φλαμουριάς, το γνωστό το τίλιο, τη μέντα, το τσάι του βουνού, το χαμομήλι, που αυτά είτε ως αφεψίματα, είτε ως ροφήματα κάναν καλό, στο κρυολόγημα, στο βήχα και στον κυλόπονο. Έχουμε την αγριάδα, τη φλούδα της κηδονιάς, τη φλούδα από το ρόδι, σαν ρόφημα κατά της διάρειας. Τα αμπελόφυλλα, τα φύλλα της βατομουριάς, σαν γάζες σε πληγές που είχαν πίον. Επίσης τα αρμένια, οι άγριες μαργαρίτες, για κάπνισμα σε λιποθυμίες και για δρακοντιά επίσης. Και επίσης όταν υπήρχαν χαλασμένα δόντια. Η σκάρφη, που είναι η ρίζα από φυτό, για να σταματάει ο πονόδοντος, ενεργώντας έτσι και σαν ναρκωτικό και για να πέσουν και τα κούφια τα δόντια. Το κρεμμύδι, ο λιναρόσπορος, οι μολόχες, το πράσο, ως μαλακτικά καταπλάσματα. Το συνάπι με αυγοστάπουνο ανακατεμένο, σαν έμπλαστρο σε κρυολογήματα. Επίσης, το ρετσίνι του αέλατου, σαν καταπότη για τον πόνο του στομαχιού. Το σκόρδο με ξύδι για την εξογκωμένη σπλήνα, επίσης και την πικραγκοριά για τη θεραπεία της κιτρινάδας. Σε να πρέπουν τα σιγουνιά. Άιτε σε να πρέπουν τα σιγουνιά. Τα παλιά και τα καινούρια. Άιτε ρίξε τα μουρτά μαλλιά στις πλάτες, άιτε να μοσκώ, μοσκοβολούν οι στράτες. Εκτός από τα βοτάνια, τα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, ή και τα μοναδικά, έτσι ας τα πούμε, φάρμακα, υπήρχαν και τα παρασκευάσματα, αυτά που τα παρασκευάζανε με κάποιον τρόπο και θεραπεύανε κάποιες αρρώστιες. Το αυγοσάπουνο,
έμπλαστρο από ασπράδι αυγού, ξύσμα άσπρου σαπουνιού, λίγο τσίπορο και στομπισμένο σινάπι. Κατά περίπτωση αυτά τα βάζαμε μέσα στα υλικά. Χρησιμοποιούνταν σε κρυολογήματα την ίδια στιγμή της κατασκευής. Δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε αυτό. Το φτιάχναμε και το βάζαμε. Την κυραλεφή. Κυραλεφή, δηλαδή από κυρί, αλεφή. Ήτανε λιωμένο κυρί και λάδι. Χρησιμοποιούνταν αντί για βαζελίνη σε σκασμένα από τον αέρα χείλη και χέρια, καθώς και σε λιθοπατήματα, όπου είχαμε πληγές με πίον στα πέλματα των ποδιών, έτσι, για να μαλακώνουν και να σπάζουν. Την κρεμμυδαλυφή, στουμπισμένο κρεμμύδι με λάδι ζεστό, για να μαλακώνουν και να σπάνουν, να σπάζουν διαποιημένα αποστήματα, αλλά και δοθήνες. Επίσης, το ποντικόλαδο, καμωμένο από νεογέννητα ποντικάκια και λάδι, που έμπαιναν σε ένα μικρό μπουκάλι και αφήνονταν στον ήλιο ώσπου να διαλυθούν. Χρησίμευε σε ανοιχτές πληγές ζώων πιο πολύ όμως, όχι τόσο πολύ σε ανθρώπους. Είχαμε κι άλλα. Είχαμε το σάλιο, το μητρικό, το γάλα, το ζεστό το αίμα των πολυερικών και το ανάλατο και φρέσκο βούτυρο που το βάζαν στα εγκάβματα. Τα ούρα που χρησιμοποιούνταν σαν πρόχειρο πολυμαντικό και αντισηπτικό μέσω σε πληγές από κόψιμο αντί για βάμα του ιωδίου που δεν υπήρχε. Δέρματα νοπά αρνιών ή κατσικιών που σφάζονταν την ίδια στιγμή σε αιματώσεις από ξυλοδαρμό. Κόπρανα μωρού, μαγαρσιά όπως την έλεγε ο λαός μας. Ή απορρίμματα από πουλερικά. Σαν εξωτερικά καταπλάσματα σε μάγουλο για να πέσει το πρίξιμο από δυνατό πονόδοντο. Θα περάσουμε τώρα σε ορισμένες θεραπείες σε συγκεκριμένες ασθένειες. Και τι κάνανε τότε όταν είχαν αιματώσεις από ξυλοδαρμό. Στα μαυρισμένα μέρη του σώματος που υπήρχαν εκτεταμένα αιματώματα έβαζαν απάνω σαν μαλακτικό του πόνου αλλά και σαν θεραπευτικό το δέρμα από φρεσκοσφαγμένο αρνί ή κατσίκι ή από μεγάλο πρόβατο. Το δέρμα έμπαινε κατάσαρκα, ζεστό, όπως ήταν με τα αίματα και είχε την ιδιότητα αφενός με να διαλύει τα αιματώματα, αφετέρου δε να κρατάει το σώμα ζεστό και να γίνεται ένα έτσι γρηγορότερο μέσο θεραπείας. Χρησιμοποιούνταν ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις και βδέλες που τραβούσαν το σκοτωμένο αίμα όπως έλεγε ο λαός μας. Σε τοπικά χτυπήματα έμπαινε πάνω μόνο η κεφαλαριά, δηλαδή μόνο το δέρμα από το κεφάλι του αρνιού. Μουσική
σύρκη ετήστα. Τρικαλά πήγε, μωρέ πήγαινο, μωρέ μες το χαμέστο χασαπά. Καλά πήγε, μωρέ πήγαινο, μωρέ μες το χαμέστο χασαπάγι. Ρεύουν τους καιρόμο, μωρέ γεροντος, μωρέ τους τρικαλινούς. Γυρεύουν τους παπά, μωρέ παπάδες, μωρέ τους τρικά, τους τρικά γυγνούς γη. Ρεύουν το δήμα, μωρέ δήμακι, μωρέ ναυτικά, ναυτικά στανιά. Γυρεύουν το δήμα, μωρέ δήμακι, ουρε ναύτη, ίγκα απ' την καστανιά δι. Μακι στρώει και επί, μωρέ και επίνει, δε στα ψηλά, στα ψηλά βουνά. Να δούμε τώρα τι γινότανε από αιμορραγία ή από κόψιμο ή γδάρσιμο του δέρματος. Όταν αιμορραγούσε κάποιος από κόψιμο ή γδάρσιμο του δέρματος και δεν υπήρχε κανένα φαρμακευτικό υλικό για την απολύμανση και επίδυση του τραύματος, χρησιμοποιούσαν τα εξής πρόχειρα μέσα. Αν το κόψιμο ή το γδάρσιμο ήταν στην άκρη του χεριού ή του ποδιού, σαν απολυμαντικό της πληγής, ο παθόν χρησιμοποιούσε τα ούρα του. Κατόπιν, αφού πίεζε τα χείλη της πληγής για να κολλήσει το κομμένο δέρμα, το έδινε με ένα κομμάτι από οποιοδήποτε ύφασμα ή και με το κομμένο δέρμα το έδινε με ένα φύλλο χαρτιού ή φύλλο δέντρο, ώσπου να σταματήσει έτσι η αιμορραγία. Αν το τραύμα όμως ήταν κάπως μεγάλο, χρησιμοποιούσαν σαν αιμοστατικό ξύσμα από το εσωτερικό δερμάτινης ζώνης ή καπνό κομμένο σε φύλλο ή αραχνοφολιά ή καπνιά από τον πάτο του τέτζερι ή στην ανάγκη, αν δεν υπήρχε και τίποτα από όλα αυτά, τοποθετούσαν στην πληγή ξερή γουμαροβωνιά που την έπαιρνε φυσικά κάποιος από το δρόμο. Προβατάνε 9
κοπάδια. Και μείνω για ως μόνος με δεκαοχτώ κοπάδια, με δεκαοχτώ κοπάδια. Σε αυτό όμως το σημείο, φίλοι μου, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς θα επανέλθουμε εδώ να δούμε και τις υπόλοιπες ασθένειες, τουλάχιστον αυτές που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα, να δούμε πώς γινόταν η θεραπεία τους. Μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα, φίλοι μου, εμείς θα συνεχίσουμε να δούμε ορισμένες ακόμα ασθένειες και πώς τις θεραπεύανε εκείνα τα χρόνια. Και πάμε στην αναφυλαξία ή, όπως την έλεγε ο λαός μας, την μπλούντα. Το όνομα μπλούντα οφείλεται στις κάμπιες που στα χωριά, σε πολλά χωριά, λέγονται και μπλούντες. Αν λοιπόν κάποια κάμπια περπατήσει στο σώμα μας ή αν καθίσουμε στα χόρτα που περπάτησαν κάμπιες ή αν πέσει πάνω μας γύρι από πεύκα όπου υπήρχαν κάμπιες, παθαίνουμε αναφυλαξία, βγάζοντας φυσικά εξανθήματα, χοντρά σαν φασόλια πολλές φορές, που προξενούν ανυπόφορη φαγούρα. Αναφυλαξία όμως παθαίνουμε και από τη γύρι των λουδιών ή και από διάφορα τρόφιμα ανάλογα με τα ίδια μάλλον συμπτώματα και με την αναφυλαξία από τις κάμπιες. Η θεραπεία σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται με αλατόνερο ή ξύδι που μετριάζει τη φαγούρα και ανακουφίζει τον πάσχοντα. Αν η αναφυλαξία οφείλεται σε τρόφιμα, ο πάσχων φυσικά αποφεύγει για κάμποσο καιρό να τρώει από αυτά τα τρόφιμα, γιατί έτσι είναι η λεγόμενη αλλεργία και δεν μπορεί ούτε το αλάτι ούτε το ξύδι να μας σώσει. Και να πούμε και λίγο για τα λιθοπατήματα. Όπως το λέει και η λέξη, λιθοπάτημα είναι το απόστημα που μπορεί να δημιουργηθεί από αφρόντιστη πληγή του πέλματος που είχε κοπεί από κοφτηρό λιθάρι και έτσι έβγαλε πίον. Κατ' επέκταση,
όμως λέγονταν λιθοπατήματα όλα τα αποστήματα που δημιουργούνται είτε από μολυσμένα αγκάθια που πατούσαν φυσικά με γυμνά τα πόδια τότε, γιατί περισσότεροι δεν είχαν καν ούτε παπούτσια και φυσικά παπούτσια που να βρεθούν ούτε καν τσαρούχια. Πολλοί πίστευαν ότι τα λιθοπατήματα οφείλονταν σε μόλυνση από κοκαλάκια φιδιού που πάτησαν στα χωράφια με γυμνά πόδια ή με τρύπια τσαρούχια και έτσι τρυπήθηκαν στα πόδια τους. Αποστήματα φυσικά δημιουργούνται και σε άλλα μέρη του σώματος από διάφορες άλλες αιτίες. Για όλες όμως τις περιπτώσεις υπάρχει η ίδια περίπου θεραπεία. Για να οριμάσει και να σπάσει το απόστημα έμπαινε πάνω μια φλούδα από κρεμμύδι ψημένη στη φωτιά με λίγο λάδι που μαλάκωνε τον πόνο. Περιόριζε το πρίξιμο, διευκόλυνε τη γρήγορη διαποίηση. Έμπαινε επίσης και, κατάπλασμα με βρασμένο λιναρό σπόρο, με τα ίδια περίπου αποτελέσματα. Αν το απόστημα ήταν στη φτέρνα, όπου το δέρμα είναι χοντρό και δεν άνοιγε μόνο του, τότε φυσικά επενέβαιναν οι άνθρωποι με το ξηραφάκι και ανοίγανε το απόστημα. Όταν άνοιγε η πληγή, την πατούσα με τους αντίχειρες για να βγει το όμπιο, όπως το λέγανε, το πίον. Και κατόπιν έβαζαν πάλι φλούδα κρεμμυδιού με λάδι ή κρεμεδαλυφή ώσπου να ξεθυμάνει και να καθαρίσει. Αν η πληγή εξακολουθούσε να πει ροή, για να καθαρίσει πιο πολύ έβαζαν πάνω κερί καθαρό πλασμένο σε σχήμα δεκάρας που την κρατούσε ανοιχτή ή ένα φύλλο βατομουριάς που την ξέρινε κιόλας καθώς την καθάριζε. Ωρε τρικάλι ώρα τρικάλι μου περδίκα. Τρικάλινη μου περδικά και λάρσινη τριγώνα. Άι δεν ρωτώ Και να πάμε λίγο στα αθρητικά και στους ρευματισμούς. Εδώ στα αθρητικά και στους ρευματισμούς συγκεκριμένη θεραπεία έτσι δεν υπήρχε. Μόνο κάνανε ζεστά ποδόλουτρα με αλατόνερο, ντριβές με πετρέλαιο. Φορούσανε μακριά μάλινα σόβρακα οι άντρες και χοντρά μάλινα γενικά όλοι. Σπάνια τότε πήγαινε κάποιος στα λουτρά. Η γρήπη, ο ασθενής όταν αρρώστηνε από γρήπη, έμενε εξαπλωμένος, του γινόταν εντριβή στις πλάτες με ινόπνευμα και έπαιρνε εσωτερικά ζεστά. Αν είχε πυρετό και κεφαλόπονο,
έπαιρνε καμιά ασπιρίνη για να κουφιστεί κυρίως και φυλαγόταν να μην κρυολογήσει και του έρθει φυσικά καμιά πνευμονία. Επίσης, αν είχαν γρήπη και φαντάζονταν ότι υπήρχε και κρυολόγημα, τότε βάζανε ή κόβανε, όπως λένε, και βεντούζες. Πάμε τώρα στα τσιμπήματα. Στα τσιμπήματα των φιδιών και των εντόμων. Φυσικά, όχι τόσο πολύ τώρα μέσα στο χειμώνα τα φίδια, αλλά τα έντομα στα χωριά μας υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη. Αν δαγκωνόταν κανένας από φίδι, τσιμπήμα φιδιού το έλεγαν, σε χέρι ή σε πόδι, πρώτα το έδιναν με σκηνή ή με λεπτή αλυσίδα πάνω από το δαγκωμένο μέρος για να μην κυκλοφορεί το αίμα. Και στη συνέχεια άνοιγαν με μαχαίρι σταυρωτά την πληγή και την πίεζαν για να βγει άφθονο δηλητήριο αίμα και δηλητήριο από μέσα. Στο Μπαθόντα έδιναν να πιει άφθονο τσίπρο σαν το νοτικό, πιστεύοντας ότι έτσι θα εξοντωθεί το δηλητήριο. Από τα φίδια θεωρούνταν δηλητηριώδη, θεωρούνταν λέμε, η οχιά, ο αστρίτης, ο σαπίτης. Είναι ένα είδος μαύρης οχιάς που σπανίζει. Επίσης, η σαΐτα είναι ένα είδος λεπτού φιδιού που περνάει το μέτρο περίπου σε μήκος, η οποία λένε, δεν το ξέρουμε σίγουρα, ότι επιτίθεται κιόλας. Για το σαπίτι έλεγαν και μία παροιμία. Σε τσίμπησε σαπίτης, πάρε τσαπί και φτιάρι. Μου.
Ωρε Λεβέντης είσαι μάτια μου, Λεβέντικα χορεύεις, Λεβέντικα χορεύεις. Ωρε Λεβέ, μάνα μου Λεβέ, Λεβέντικα πατάς τη γη. Ωρε Λεβέντικα πατάς τη γη, και κορνιαχτός δε βγε, ενή και κορνιαχτός δε βγε. Σαν πέ, μανάμ, σαν πέ, σαν πέρις να ανηφορώ. Ωρε σαν πέρις σαν ανηφορώ, τι την κρατάς τη με, σι τι την κρατάς τη με, σι. Και τελειώνοντας έτσι τα ιατρικά μας και ελπίζοντας ότι δεν θα κυνηγηθούμε και από τον ιατρικό σύλλογο, γιατί εμείς απλώς παρουσιάζουμε τα γιατροσόφια εκείνης εποχής και δεν λέμε ότι πρέπει να τα εφαρμόζουμε τώρα, τελειώνουμε με τη διάρρεια. Για τη διάρρεια, αυτό πραγματικά τώρα που σας λέω είναι δοκιμασμένο, όχι σαν τα προηγούμενα, καλό είναι να έχουμε τρία πράγματα στο νου μας. Την πέτσα του γιαουρτιού του πρόβιου, ένα πρόβιο γιαούρτι με την πέτσα την οποία την παίρνουμε και την τρώμε στη διάρρεια πάνω, ή αν έχουμε μικρότερη διάρρεια, ας το πούμε έτσι, καλό είναι να πάρουμε μία κουταλιά καφέ ελληνικό, στην οποία θα βάλουμε μέχρι τη μέση το κουτάλι της σούπας καφέ και θα προσθέσουμε χυμό στημένο λιμονιού και θα το καταπιούμε, ή θα φάμε μία φλούδα μαζί με λεμόνι, μάλλον μία φέτα, φλούδα και λεμόνι και θα το καταπιούμε. Αυτό είναι καλό για τη διάρρεια. Για τη δυσκυλιότητα τώρα, χρησιμοποιούνταν παλιότερα διάφορα καθαρτικά, όπως το άλας της Αγγλίας, η μαγνησία και το ρετσινόλαδο. Πολλοί το έπιναν βέβαια το ρετσινόλαδο και το θυμάμαι και εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, πιάνοντας τη μύτη για να μην το μυρίζουν. Άλλοι έριχναν μέσα και λίγο ξύδι και με μια βελόνα πλεξίματος που κοκκίνιζε στη φωτιά το ανακάτευαν να αραιώσει λίγο και το έπιναν. Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν το κλείσμα, αλλά ήταν και δύσκολο να βρεθεί τότε. Εσείς παιδιά μωρέ κλέφτο πουλά, παιδιά πτήσα μαρίνα, μωρέ παιδιά καημένα, παιδιά πτήσα μαρίνα κι ας είστε λερωμένα. Σαν πάντα πάμορ πάνω στα χωριά,
είστε ελερωμένα. Του φεγγιά να μωρέ να μη ρίξετε. Τραγούδια να μη πείτε κι ας είστε λερωμένα. Κι αν σας ρωτήσει παιδιά μη σας μωρέ παιδιά καημένα, κι εδώ οι αδέρφοι σας κι ας είστε λερωμένα. Σε αυτό όμως το σημείο θα σας αφήσουμε. Θα σας αφήσουμε για σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε για όλες τις αρρώστιες πράγματα. Η ώρα μας πέρασε. Ελπίζοντας ότι κάπου σας βοηθήσαμε τουλάχιστον στα ακίνδυνα τα πράγματα. Μην δοκιμάσετε τα επικίνδυνα. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη. Αυτά είναι όλα γιατροσόφια τα οποία δεν ξέρω τι αποτέλεσμα είχαν τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Πάντως φίλοι μου, να είστε καλά και καλή αντάμωση στις Μιλόπετρες. Γεια σας φίλοι μου αγαπημένοι, στην τηλεόραση 10 οι Μιλόπετρες, Μιλόπετρες και σήμερα λοιπόν από τις πρώτες εκπομπές του χρόνου, δεύτερη αυτή η εκπομπή, χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά, να μην ξεχνιόμαστε. Οι παλιοί για 40 μέρες λέγανε χρόνια πολλά και καλή χρονιά, εμείς για 2 εβδομάδες δεν είμαστε και πολύ μακριά. Κάπως διαφορετικές σήμερα οι Μιλόπετρες, έτσι στο στούντιο εδώ, της τηλεόρασης 10, έχουμε καλέσει μια πολύ καλή ορχήστρα, μια αγαπημένη ορχήστρα. Την ορχήστρα των Βορειοηπειρωτών, στην οποία την αποτελούν τα παιδιά που θα σας γνωρίσω αμέσως τώρα. Και πρώτα απ' όλα πάμε στο κλαρίνο να τους καλοδεχτούμε κιόλας στις Μιλόπετρες. Έχουμε τον Γιώργο τον Ράπτη. Γιώργο, καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, ειρήνη για όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που το παρακολουθούμε κάθε Κυριακή. Τα αγαπημένα μας τραγούδια. Τα δημοτικά τραγούδια. Έτσι. Και σήμερα θα έχουμε τα επιρώτικα, τα αγαπημένα μας τραγούδια. Βέβαια. Λοιπόν, δεξιά μου είναι ο Κώστας ο Ψήλης, ο τραγουδιστής μας. Μια μεγάλη φωνή που εγώ το έκανα το κοπλιμάν, αλλά αυτός το παραξηγήθηκε και του είπα να πω να τραγουδήσει την όπερα. Κώστα. Γεια σας από μένα, γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο, υγεία, ευτυχία. Να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Έχουμε τον μικρό της παρέας. Έτσι, να παρουσιάσουμε το πιο μικρό της παρέας, είναι και πιο μικρός από όλους μας εδώ μέσα. Ο Έλτον. Έλτον, καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά. Βρήκα. Καλή χρονιά. Επίσης, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Στην κιθάρα ο Έλτον, τον βλέπετε κιόλας. Έχει το όργανο στα χέρια του, οπότε δεν μπορεί να μας ξεγελάσει. Ευχαριστημένο το 2004. Ειρήνη και υγεία πάνω απ' όλα. Και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, μπράβο, Έλτον. Στο ακορντεόν είναι ο Χρήστος ο Μίλαρης. Χρήστο, καλή χρονιά και σε σένα. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά. Χρονιά. Εμείς ευχαριστούμε γιατί θα μας δώσετε μια διαφορετική νότα σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Ειρήνη, αγάπη και πάνω απ' όλα ευτυχία και ειρήνη. Και υγεία. Και υγεία. Και ειρήνη. Και στον Τέφι. Τον Τέφι, το μοναδικό έτσι, το βορειοπειρωτικό Τέφι που είναι ο Αλέξανδρος ο Μπέκιος.
Αλέξανδρε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ελπίζω να είσαι σε φόρμα. Βέβαια, όπως πάντα. Τα ωραία. Σε εύχομαι και από μένα από βάθη της καρδιάς μου χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αγάπη, ειρήνη και ευτυχία. Και όσα περισσότερα να γλεντάμε. Γιατί η ζωή είναι τόσο μικρή που δεν τα καταλαβαίνουμε. Γλέντι. Γλέντι και χαρά. Και το γλέντι, φίλοι μου, θα αρχίσει αμέσως, έτσι. Δεν θα σας κουράσουμε πολλά λόγια. Και θα αρχίσει το γλέντι, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε πώς θα γλεντήσουμε. Οι Βόρειοι Ηπειρώτες και οι Ηπειρώτες γενικότερα ξέρουν να γλεντάνε. Έχουν ρυθμούς πολλούς, έχουν μουσικές πολλές, έχουν χορούς πολλούς και πιάνουν τα πάντα. Από τα μυρολόγια μέχρι και τα χαρούμενα. Πριν περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο, μιας και τα παιδιά μου έχουν έρθει από την καταγωγή τους, είναι από τη Δρόπολη. Δεν είναι Κώστα, ποιος θα... Από Δρόπολη, ναι, από Δρόπολη. Από Δρόπολη. Λέμε να παίξουμε πρώτα-πρώτα, έτσι να αρχίσουμε τη Δροπολίτισσα. Η οποία είναι ένα... Ναι, ένα τραγούδι, παραδείγματος, ένα τραγούδι, μεγάλο τραγούδι, καλό, που τραγουδίζεται σε όλο τον κόσμο. Στη Δρόπολη, ειδικά στη Δρόπολη, στα χωριά μας, με τη Δροπολίτισσα. Είναι μια φορεσιά, μια στολή, πολύ ωραία στολή, τη φοράνε νύφες. Στους γάμους, σε πανηγύρια, σε διασκεδάσεις που κάνουν, σε πολλά πολλά άλλα πράγματα. Είναι ιστορικό κιόλας αυτό το τραγούδι, έτσι. Ναι, βέβαια, ιστορία. Και μιλάμε για τη Βόρεια Ήπειρο, η οποία πέρασε τόσα πολλά πράγματα. Πέρασε και πολλές, πραγματικά αυτό το τραγούδι σώθηκε μέσα στα βάθη των αιώνων. Και πρέπει έχει, και πολύ μια ιστορία, ναι, έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι. Δροπολίτισσα. Πάμε να ακούσουμε τη Δροπολίτισσα, ένα υπέροχο τραγούδι, και μετά εδώ είμαστε πάλι να παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Haide pe la pate, smer.
Περάσουμε τώρα σε ένα οργανικό κομμάτι, τη Δρεμνίτσα. Η Δρεμνίτσα από πολύ γνωστό κομμάτι, αλλά για περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος, εδώ ο ράπτης, που θα κάνει και τα σόλα στο κλαρίνο του, γιατί όταν έχουμε οργανικό κομμάτι συμμετέχουν βέβαια όλα τα όργανα, εκείνο που συμμετέχει περισσότερο είναι το κλαρίνο. Τι λες για τη Δρεμνίτσα, Γιώργο? Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι που τα παίζουμε και ο κόσμος τα ζητάει πολύ σε γάμος, σε πανηγύρια, σε κάθε γλέντι, δηλαδή είναι, δεν το θέλουν, το ζητάνε. Δεν λείπει. Είναι πογόνι. Πογόνι, ναι. Είναι το ζητάνε πολύ, ειδικά στο πογόνι. Είναι πογονίσιο. Είναι οργανικό πογονίσιο που χορεύεται. Βέβαια. Έτσι. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, φίλοι μου. Υπέροχο για αυτό το κομμάτι.
Και περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι της αγάπης. Σε ένα τραγούδι της αγάπης. Οι πυρώτες θεωρούνται πολύ ερωτιάρης λαός, να το πούμε έτσι. Βέβαια, ναι. Πολλά τραγούδια της αγάπης. Πολλά τραγούδια. Η Ήπειρος έχει πολλά τραγούδια της αγάπης. Έτσι. Εδώ έχουμε το «Στην Ήπειρο σαν πήγα». Ένας ωραίος σκοπός. Είναι ένα τραγούδι, ωραίο τραγούδι που λέει ότι στην Ήπειρο σαν πήγα γνώρισα μια κοπέλα. Δηλαδή, ένα σε μια άλλη πόλη και πάει στην Ήπειρο. Παράδειγμα, σε άλλη περιοχή πάει στην Ήπειρο, γνώρισε δηλαδή, μια κοπέλα, να πανηγύρισε, να γλέντε. Καθαρά τραγούδι ερωτικό. Σε ένα γάμο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε για αυτό το τραγούδι. Τώρα, φίλοι μου, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι, ένα αγαπητό τραγούδι. Πολύ αγαπητό, θα το έχετε γνωρίσει και μέσα από τις μιλόπιτες ραδιοφωνικές. Είναι από τα αγαπημένα μας τώρα τελευταία τα τραγούδια. Είναι τα ξεχωρίσματα. Το έχω κατατάξει τραγούδι της αγάπης και τραγούδι της ξενιτιάς. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την αγάπη και από την άλλη ξενιτιά. Γιατί μας αναφέρει ότι υπάρχουν ξεχωρίσματα. Από... Ένας είναι στη Γερμανία, άλλος είναι στην Αυστραλία, ένας είναι στην Ελλάδα και ξεχωρίζουν τον κόσμο. Έτσι, και τη αγάπη, γιατί ο αραβωνιαστικός από την αραβωνιαστικιά του, αλλά και η μάνα από το παιδί, που έχουμε άλλη αγάπη εδώ, όχι την ερωτική αγάπη. Ο αδερφός με την αδερφή. Ναι. Ένα λοιπόν υπέροχο τραγούδι, Πογονήσιο. Πογονήσιο, βέβαια. Πογονήσιο. Πάμε να το ακούσουμε. Thank you.
άραγε μου να φιληθούμε. Αχ, γιατί έχουμε ζωή και θάνατο. Ποιος χέριε μου κι αν τα μωθούμε. Αχ, ποιος χέριε μου κι αν τα μωθούμε. Όπως αναφέραμε στην αρχή και το ξέρετε ήδη, στην Ήπειρο ακούγονται πολλοί ρυθμοί, πολλά είδη τραγουδιών, ξεχωρίζει και το τσάμικο. Το τσάμικο, το ηπειρώτικο το τσάμικο. Εδώ έχουμε την Περδικομάτα Κώστα,
Θα με συγχωρήσετε που μιλάω με τον Κώστα, αλλά είναι ο τραγουδιστής της παρέας και ξέρει περισσότερο τα λόγια. Και ξέρει όλη την ιστορία ο Κώστας. Ο Αλέκος λοιπόν, εσύ Αλέκο, τα τσάμικα τα χορεύουμε και στην Ήπειρο. Βέβαια, είναι ένα λεβέντικο χορός που το χορεύουν όλοι οι λεβεντάδες. Έτσι. Το τσάμικο λοιπόν χορεύεται από κάτω από την Νότια Ελλάδα μέχρι πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, χορεύεται και στην Ήπειρο. Και στη Βόρεια Ήπειρο, φαντάζομαι. Παντού. Και στη Βόρεια Ήπειρο. Παντού. Περδικομάτα, υπέροχο τσάμικο.
Αν δεν ήξερα τον Κώστα εδώ τον Ψήλη, τι άνθρωπος είναι, θα έλεγα ότι είναι ερωτευμένος, γιατί μου έχει διαλέξει πάρα πολλά τραγούδια της αγάπης. Και έχομαι και σιγολιώνω. Και... Και σε ένα μαραζόνο. Συνήθως τα τραγούδια όλα, είναι τραγούδια όλα της αγάπης, τα υπερώτικα. Γενικά τραγούδια όλα και της Θεσσαλίας και τα υπερώτικα και τα μακεδονικά όλα της αγάπης έχουν. Έχουμε, ναι, κατηγορίες. Ό,τι την αγάπη έχουν μέσα, δεν έχουν τίποτα άλλο την αγάπη. Αγάπη ξενιτιά έχουν. Ξενιτιά, αγάπη και τη λύπη. Και τη λύπη. Ναι. Αλλά εμείς προτιμάμε την αγάπη και την ξενιτιά. Σύμφωνα με τη ζωή γίνουμε και τραγούδια. Ναι. Και εγώ με και σιγολιώνω λοιπόν και για σένα μαραζώνω. Σε αυτό το σημείο όμως θα σας διακόψουμε λίγο το κέφι και θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.